πόσοι από εσάς εδώ δεν θα επιθυμούσατε να ζήσετε για πάντα, αν όσο περισσότεροι. Και γι' αυτό και σήμερα παρατηρούμε μία τάση να φροντίζουμε τους εαυτούς μας. Μιλούμε για wellness, μιλούμε για ευεξία, προσέχουμε τη διατροφή. Αλλά μήπως δεν ήταν και σε όλες τις εποχές, έτσι θα μπορούσε να πει κανείς, μήπως και σε όλες τις εποχές οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν να ζήσουν περισσότερο, δεν θεωρούσαν τη ζωή ως κάτι ιερό. Η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Η ιερότητα της ζωής για την οποία μιλούμε σήμερα και η αξία της οποία, στην οποία της αποδίδουμε είναι μια σχετικά σύγχρονη έννοια. Στους αρχαίους πολιτισμούς το ιερό δεν ήταν το ανθρώπινο. Ήτανε θεότητες, ήτανε δαίμονες, το πεπρωμένο, τα στοιχεία της φύσης και η ανθρώπινη ζωή νοηματοδοτούνταν κάθε φορά με αναφορά το ιερό. Έτσι ώστε ο θάνατος να συνιστά ένα μέρος της ύπαρξης. Και μάλιστα μια εμπειρία η οποία ήταν ιερή, ήταν μεταφυσική, ήταν γεμάτη νόημα. Όταν κανείς πέθαινε, περιβάλλονταν από ιερείς, από σαμάνους, από ραβίνους, από μοναχούς. Ο αρχαίος κόσμος ήταν συμφιλειωμένος με την θνητότητά του, υπό την έννοια ότι την αποδεχόταν ως ένα θεμελιώδες και αμετάβλητο δεδομένο της ύπαρξης. Ένα δεδομένο που νοηματοδοτούταν ακριβώς μέσω του ιερού, μέσω ενός επέκεινα. Για μας σήμερα ο θάνατος έχει απολύσει την μεταφυσική αχλή. Έχει καταστεί ένα τεχνικό πρόβλημα. Πεθαίνουμε επειδή αρτηρίες βουλώνουν, καρκινικά κύτταρα εξαπλώνονται ανεξέλεκτα ή επειδή ή καταστρέφουν τα όργανά μας. Ωστόσο σήμερα οι βουλωμένες αρτηρίες παρακάμπτονται ή αποφράσονται. Τα καρκινικά κύτταρα καταστρέφονται μέσω χημεθεραπείας, ακτινοθεραπείας και προσεχώς μέσω nanobots. Και ακόμη κι αν η καρδιά σταματήσει να χτυπά, μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη δουλειά της με ηλεκτροσόκ, κατά κατάλληλα φάρμακα. Όταν πηγαίνουμε στον γιατρό, ρωτούμε, γιατρέ τι έχω. Και ο γιατρός απαντά, έχει ζάχαρη. Έχει καρκίνο στο προστάτη. Και περιμένουμε από τον γιατρό να λύσει το πρόβλημα. Τα γυρατιά και ο θάνατος είναι το προϊόν συγκεκριμένων σωματικών δυσλειτουργιών, τις οποίες μπορούμε να αποπειραθούμε, άλλωστε το κάνουμε ήδη, να τις αποκαταστήσουμε. Και γιατί είναι αποδεκτό και μάλιστα ευγενές και αξέπαινος σήμερα να λέμε θέλουν να θεραπεύσουν το Αλτσχάιμερ ή θέλουν να θεραπεύσουν τον καρκίνο, ενώ πολύ δυσκολότερα προς το παρόν οι γιατροί λένε θέλουμε να θεραπεύσουν τη θνητότητα. Πρόκειται μήπως για ένα υπόλοιμα της κληρονομιάς του αρχαίου κόσμου, το οποίο αρνείται να πεθάνει. Στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου γράφει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στη ζωή. Δεν είναι μέχρι πότε. Το 2013 η Google ίδρυσε την εταιρεία Calico, της οποίας ο στόχος είναι to solve death. Solve death. Να λύσουμε το θάνατο. Ο θάνατος ως πρόβλημα. Η Google Ventures, εταιρεία επενδυτικών κεφαλαίων η οποία ανήκει στην Google, επένδυσε το 2015 το 36% του συνόλου των κεφαλαίων της σε επιχειρήσεις startup με προγράμματα επέκτασης του προσδόκιμου ορίου ζωής. Ο πρόεδρος της Google Ventures, Bill Maris, δήλωσε σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο 2015 ότι πιστεύει πως ο άνθρωπος είναι δυνατόν να ζήσει 500 χρόνια. Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της PayPal, Peter Thiel, έχει ομολογήσει ότι σκοπεύει να ζήσει αιώνια και με ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 2,2 δισεκατομμυρίων σκοπεύει να κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Αν στην Ευρώπη και ιδίως στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι βιοπορίζονται με φάνταστους τρόπους, αυτό ακόμα δεν μπορεί ούτε καν να μας προεδράσει για τις νέες επαγγελματικές ειδικότητες της Silicon Valley. Η πιο δημοφιλής, μια από τις πιο δημοφιλείς απασχολείς είναι να είσαι Blood Boy. Blood Boy σημαίνει ότι δίνεις το αίμα σου σε κάποιον. Πρέπει προφανώς να είσαι απόλυτα υγιής, νέος και μεταγγίζεις αίμα σε μια σταθερή βάση εβδομαδία σε κάποιον δισεκατομμυρίου ο οποίος έχει τα χρήματα και ο οποίος πιστεύει ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα επεκτείνει το προσδόκιμο όριο ζωής του. Πέρα από τον Blood Boy όμως, μέσω αναγεννητικής ιατρικής, με gene editing, με την χρήση του CRISPR, της νέας τεχνικής εδώ και δύο χρόνια με την οποία μπορεί κανείς να κάνει πολύ εύκολα ένα endoscopy-based στο γονιδίωμα, και της nanotechnologίας, οι πιθανότητες να υπερβούν τη θνητότητα ορισμένη, όχι όλοι, τον επόμενο αιώνα ή τον 23ο αιώνα, δεν μοιάζουν κακές. Είναι πιθανό κάποια στιγμή, όπως πηγαίνουν σήμερα μια φορά τον χρόνο για ειδικές εξετάσεις check-up, στο μέλλον να πηγαίνουν οι άνθρωποι μια φορά τα 10 χρόνια για μια αναζωογόνηση.
Ακόμα και έτσι, βέβαια, μπορεί κανείς να πετάει από αυτοκίνηση. Πρέπει να του κάνει κλωδιά στο λαιμό. Ζωή να πρόβλημα. Η κατήσχηση επί του θανάτου δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Ούτε για όλους τους ανθρώπους. Θα είναι μια διαδικασία μακροχρόνια. Που όμως έχει ξεκινήσει. Πιθανό να εξελιχθεί χωρίς ρήξεις με την βαθμιαία και συνεχή επέκταση του προσδόκιμου ορίου ζωής. Άλλωστε, στον 20ο αιώνα το προσδόκιμο σχεδόν διπλασιάστηκε. Γιατί να μην συμβεί το ίδιο και στο δικό μας αιώνα, και να μην συνεχιστεί και στον 22ο αιώνα. Αλλά θέλουμε όντως να ζήσουμε για πάντα. Ας πάρουμε το γάμο. Και ας υποθέσουμε με τριοπαθώς ότι για αρχή ζούμε 150 χρόνια. Ακόμα και αν παντρευτεί κανείς στα 40, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ζήσει με τον άνθρωπο που παντρεύει για 110 χρόνια. Δεν ξέρω πώς είναι η δική σας γάμη. Αλλά 110 χρόνια. Νομίζω ότι η θρησκευτική γάμη και όλες οι θρησκείες θα αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρό χρόνο αυτό το ζήτημα. Στο τραγούδι ο Freddie Mercury λέει «Who dares to love forever». Πραγματικά ποιος τον μάνα αγαπά για πάντα. Αλλά ακόμα και η σχέση με τα παιδιά θα είναι διαφορετική. Θα είναι διαφορετική γιατί η κατατροφή των παιδιών θα καταλαμβάνει ένα μικρό κομμάτι του βίου. Δηλαδή, άμα ζούμε αρχικά 150 χρόνια, δεν έχω φτάσει ακόμα να μιλήσω για 500.000. Ας πούμε 150. Τι κάνει κανείς παιδιά στα 40. Εάν τα παιδιά φύγουν από το σπίτι στα 18-20, τότε από τα 60 του μέχρι τα 150 θα περάσει έναν αιώνα χωρίς τα παιδιά. Οι αναμνήσεις του από την περίοδο που τα μεγάλωνε θα είναι πολύ μικρές σε σχέση με το σύνολο της ζωής του. Η σχέση με τα παιδιά θα είναι πολύ διαφορετική. Πιθανώς να είναι άγνωστη μεταξύ τους ζώντας χώρια για έναν περίπου αιώνα. Και ας μην συζητήσουμε καν το θέμα των εγγονιών, που μέχρι τώρα εξασφαλίζουν μια μορφή αθανασίας μέσω της βιολογικής συνέχειας στους παππούδες. Αλλά και επαγγελματικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί αν κανείς ξεκινήσει τα δεδομένα του στα 25 και είναι να ζήσει 150 χρόνια, θα παίρνει ας πούμε σύνταξη στα 130, άρα πρέπει να εργάζεται για έναν αιώνα και θα κάνει 5-6 διαφορετικές σταδιοδρομίες. Θα πρέπει να μαθαίνει από την αρχή πράγματα και καλά, αυτό είναι το πιο εύκολο. Η σχέση με τους προϊσταμένους, το να έχει ένα θετικό για 5-10 χρόνια πάει και έρχεται. Να τον έχει για μισό αιώνα, για έναν αιώνα. Επιπλέον, τι συμβαίνει αν ο προϊστάμενος είναι 120 χρονών και ο υφιστάμενος 30. Τι είδους επικοινωνία θα μπορούσε να υπάρξει. Αλλά και η έννοια μακροχρόνια άνθρωπος θα αποκτήσει μια αριστικά διαφορετική σημασία. Δηλαδή, άμα πολλές εργασίες διεκπαιρώνονται επιπλέον και από μορφές τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να φανταστούμε ότι θα υπάρξει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων με χρόνο, αλλά χωρίς εργασία και πιθανώς χωρίς σκοπό στη ζωή. Το να είναι κανείς 40-50 χρόνια άνεργος είναι αδιανόητο για μας. Πριν από ένα μήνα ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έδωσε το commencement speech στο Harvard και έκανε την εξής ριζοσπαστική πρόταση. Πρότεινε την θέσπιση ενός παγκόσμιου ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Γιατί θεωρεί ότι ούτως ή άλλως οι άνθρωποι δεν θα έχουν πια λόγο εργασίας στα επόμενα 10-20-50 χρόνια. Οπότε ας εξασφαλίσουμε σε όλους στοιχειοδός ένα ποσό για να απελευθερωθεί η δημιουργικότητά τους. Και αυτή τη στιγμή θεματοδοτούνται projects στην Αφρική όπου ολόκληρα χωριά λαμβάνουν χρήματα σε μία βάση για περιόριστο στον χρόνο προκειμένου να δουν αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν όταν δεν είναι πια υποχρεωμένοι να βιοπορίζονται προκειμένου να επιζήσουν. Είπαμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε τις προσωπικές σχέσεις και το επαγγελματικό στην αυτή την προοπτική. Υπάρχει όμως και το πολιτικό. Και στην πολιτική τα πράγματα είναι περίπλοκα. Άμα ζούσαμε 150 χρόνια, ο Στάλιν μέχρι το 2016 θα ήταν γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Ρωσία. Στο Σοβιετική Ένωση πιθανώς να υπήρχε ακόμα. Πιθανώς επίσης και πολλά πολλά χρόνια. Άμα θέλετε να φανταστείτε την προοπτική, δεν είναι υπουργός. Λοιπόν, τον Αλτρά, τον φαντάζεστε να ζήσει μέχρι τα 150, να ζήσει άλλα 80 χρόνια, να είναι δηλαδή με σύλληψη αυτή τη στιγμή. Πιθανώς λοιπόν αυτή είναι μια πρώτη εικόνα που τι μας περιμένει. Και εγώ δεν λέω ότι θα νικήσουμε το θάνατο αυτόν τον αιώνα. Αλλά ο Δής μπορεί να αποκλείσει ότι δεν θα το πετύχουμε τον επόμενο αιώνα. Με δεδομένη την εκθετική τεχνική εξέλιξη που παρακολουθούμε στις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ιδίως αν αναλογιστούμε τις επενδύσεις που θα γίνουν σε αυτόν τον τομέα. Το πρόταγμα για την υπέρβαση της θνητότητας θα συγκεντρώσει τεράστια κεφάλαια τόσο από πολυεθνικές όσο και από κυβερνήσεις. Και σε κάποιο σημείο θα αποτελέσει follow-up για πληθώρα επιστημόνων από πάρα πολλά διαφορετικά πεδία.
Και όσο περισσότερη πρόοδος θα σημειώνεται, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται και το ενδιαφέρον και η ζήτηση. Όσοι έχουν χρήματα θα αγοράζουν όσο περισσότερο χρόνο προφανώς μπορούν. Αλλά ακόμα και όταν αυτό συμβεί, ακόμα και αν εν τέλει καταφέρουμε και φτάσουμε στα 200, 300, 500 χρόνια, το ζήτημα του νοήματος, του πώς να ζήσω τη ζωή μου, του πώς να τη διαμορφώσω, του πώς να διαχειριστώ το χρόνο, θα εξακολουθεί να παραμένει και μάλιστα θα παραμένει επιτακτικότερο παρά ποτέ. Διότι μια αιώνια ζωή μπορεί να γίνει δυσβάστακτα πρακτική σε σημείο που ο βαθμός, ο θάνατος, να μοιάζει όντως μητρωτικός. Στο κλείσιμο του τραγουδιού ο Φρέντι Μέρκιουρι αναρωτιέται ξανά ποιος θέλει να ζήσει παντοτινά και απαντά παντοτινά είναι το παρόν μας. Σας ευχαριστώ πολύ.